Τώρα, στην εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, στη σύλληψη ενός ατόμου προχώρησε η ελληνική αστυνομία στον Άγιο Στέφανο, το οποίο κατηγορείται για εμπρισμό. Σύμφωνα με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, πιάστηκε επαυτοφόρο με μπιτόνια βενζίνης και έφλεκτο υλικό. Μιχάλης Θεζάρης μας ενημερώνει. Δεν ήθελε να προκαλέσει εμπρισμό, έβαλε φωτιά για να κάψει τα ξερόχορτα από το οικόπεδο. Αυτό, Αντώνη, φέρεται να δήλωσε αστυνομικού του Τμήματος Ασφαλείας Διονύσου, η 80χρονη σύζυγος του 87χρονου άνδρα που συνελήφθη για εμπρισμό χθες το βράδυ στον Άγιο Στέφανο. Ο άνδρας λοιπόν εντοπίστηκε σε 11 παρατέταρτο το βράδυ του Σαββάτου από έναν 39χρονο, ενώ είχε βάλει φωτιά σε οικόπεδο στο οδό Ηρώων Πολυτεχνείου. Τη φωτιά έσβησε ο 39χρονος που κάλεσε την αστυνομία. Στελέχη της Ελλάς βρήκαν τον 87χρονο στο σπίτι του και τον προσήγαγαν αρχικά. Ενώ σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά βρέθηκε μία νάιλον σακούλα με ένα μπιτόνι πετρέλαιο και κομμάτια εφάσματος. Να πούμε, Αντώνη, πως την ίδια ώρα, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4, βρίσκονται αρκετές περιφέρειες της χώρας, όπως αυτή της Αττικής, της Στερεάς Ελλάδος, Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας και της Κρήτης. Και μπορούμε σε αυτό το σημείο, Μιχάλη, να παρακολουθήσουμε τα όσα είπε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Χθες το βράδυ συνελήφθη την ελληνική αστυνομία και έγινε προσαγωγή εμπριστή, ο οποίος προσπάθησε να βάλει φωτιά σε μια περιοχή στον Άγιο Στέφανο Αττικής. Έπαυτο φόρο με μπιτόνια, βενζίνης και έφλεκτα υλικά. Και έβαλε, δηλαδή, την έβαλε την περιοχή. Α, την έβαλε.